Ας υποθέσουμε ότι οι πόροι που διαθέτει ο πλανήτης για να συντηρήσει την ανθρωπότητα καταγράφονται σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό. Στις 19 Αυγούστου αυτοί οι πόροι εξαντλήθηκαν. Η ανθρωπότητα θα ζει μέχρι το τέλος του έτους με οικολογικό έλλειμμα, άρα εις βάρος των επόμενων γενεών. Αυτό υποστηρίζει η οργάνωση Global Footprint Network, που καταγράφει τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Ο επιστημονικός διευθυντής της οικολογικής οργάνωσης WWF εξηγεί τι σημαίνει οικολογικό έλλειμμα. Από σήμερα ξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε διαθέσιμα. Συγκεκριμένα διαθέσιμα είναι οι φυσικοί πόροι που παράγει ο πλανήτης. Νερό, καλλιεργήσιμη γη, δάση, ψάρια, όλα όσα είναι απαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής. Επίσης όσα μπορεί να απορροφήσει η γη, δηλαδή απορρίμματα, διοξίδιο του άνθρακα, μέρος μόνο του οποίου απορροφάται από δάση και ωκεανούς. Από σήμερα λοιπόν δημιουργούμε οικολογικό χρέος και συγκεντρώνουμε απόβλητα που δεν μπορεί να απορροφήσει ο πλανήτης. Στις πιο σπάταλες οικολογικά χώρες ξεχωρίζουν καταρχήν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που καταναλώνουν πάνω από 12 φορές τους σπόρους που διαθέτουν. Ακολουθούν η Ιαπωνία, Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη πιο απρόσεκτη εμφανίζεται η Ιταλία. Ακολουθούν Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, η Ελλάδα καταναλώνει τριπλάσιους πόρους από όσους διαθέτει. Το 72% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες που αντιμετωπίζουν τόσο οικολογικά προβλήματα όσο και εκτεταμένη φτώχεια. 2 δισεκατομμύρια κάτοικοι αυτών των χωρών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οργάνωσης, με τους παρόντες ρυθμούς παγκόσμιας ανάπτυξης, μέχρι τα μέσα του αιώνα η ανθρωπότητα θα χρειάζεται 3 πλανήτες για να συντηρηθεί.